καθένα σα, το τι απόψει, το τι σκεφτόμαστε τέλο πάντων κτλ. Ώστε να κάνουμε μια ωραία δημιουργική συζήτηση. Να δώσουμε τον λόγο στο σύντροφο Βασίλη και τον Παλιανίδη για την ομιλία εδώ πέρα και την παρουσίαση τη παράταξή μα, Λαϊκή Σπύρος. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για τον κόπο που κάνατε να φτάσετε μέχρι εδώ πέρα. Αλλά θέλω προκαταβολικά και να σα ευχαριστήσω για τον κόπο που θα κάνουμε μετά να απλώσουμε στι γειτονιέ μα ο καθένα το μήνυμα της λαϊκής συσπήρωσης, το οποίο στηρίζεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και είμαστε οι μοναδικοί που δεν κρυβόμαστε και ούτε και ντρεπόμαστε για να παρουσιάζουμε την πραγματική μας έννοια. Γι' αυτό λέγεται κουκουέ παντού. Και γιατί το παίρνουμε σαν πολιτικό κριτήριο αυτές τις εκλογές και κάθε εκλογική μάχη? Γιατί είναι πολιτική και η επίθεση που δεχόμαστε συνολικά σαν λαϊκά, μαζικά λαϊκά στρώματα. Δηλαδή, πολιτική λιτότητας, πολιτική κατάργησης δικαιωμάτων που με αίμα έχουν κατακριθεί από το λαό, που παίρνουν πίσω δικαιώματα που είχατε, ας πούμε, στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Λέω ένα παράδειγμα το οποίο καταργείται, καταστρατηγείται. Μιλάμε για το δικαίωμα στη δουλειά που δεν υπάρχει, ανεργία, οι περιοχές μας μαστίζονται από αυτή την πολιτική. Και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δημιουργείται ανεργία. Γιατί υπάρχει αυτή η έννοια της ανεργίας, γιατί πρέπει οι οικογένειες να μαστίζονται από τέτοιου είδους προβλήματα? Και υπάρχει κάποια εξήγηση. Δεν μπορεί έτσι τα καλά καθούμενα. Γιατί δεν επενδύουν χρήματα, εν πάση περιπτώσει, οι σοβαροί επενδυτές? Γιατί δεν κάνουν έργα στις περιοχές μας, αντιπλημμυρικά που θα δίναν έργα, θα δίνανε δουλειά στον κόσμο, αντισεισμική θωράκιση και προστασία που θα έδινε πάλι δουλειά στον κόσμο, έργα καλοπισμού, αν θέλετε, οδοποιίας, πλατεών, όπως το είπανε κάποιοι κύριοι, αποχέτευση, σύνδρευση και δεν σημαζεύει. Είναι γιατί η σκουπίδια καθαριότητα, πόλεμος ενάντια στην εγκληματικότητα. Υπάρχει ένα γιατί όλα αυτά δηλαδή, τα οποία για αυτόν τον λόγο και βγαίνεις μπροστά για να τα κάνεις, έτσι. Και δεν είναι ότι θα τα κάνεις σαν πρόσωπο, τα κάνεις σαν φιλοσοφία. Είναι γιατί στη δικιά τους τη φιλοσοφία δεν υπάρχει πουθενά μα πουθενά και θα το παρακολουθήσετε και θα το δείτε. Αλλά δέστε και στη διάρκεια όλων των χρόνων αυτό που λέμε το απλό, κάλυψη βασικών λαϊκών αναγκών. Δεν υπάρχει σε καμία τους προτεραιότητα. Δέστε τα προγραμματά τους, δέστε όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται μέσα από πολύ, έτσι ας το πούμε, δεν θέλω να το πω υποτιμητικά, αλλά πολυτελείς εκδόσεις, δαπανηρές αν θέλετε σε πολλά σημεία, στα οποία όμως παντού απουσιάζουν οι κλασικές βασικές ανάγκες μιας οικογένειας, οι οποίες μαστίζουν την περιοχή μας. Και μάλιστα επειδή είναι εργατικές γειτονιές, είναι γειτονιές από μικρούς επαγγελματίες, από η πλειοψηφία των κατοίκων, είναι και αυτοί οι οποίοι δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από την πολιτική, την κυβερνητική, ανεξάρτητα από το ποιος είναι πάνω, γιατί ακολουθούν ακριβώς την ίδια ρότα, η οποία έχει μια συνέχεια από κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμους. Έλα όμως που εμείς παλιότερα και λέγαμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι φαίνεται και επαληθευθήκαμε σε αυτό, είναι η αρχή που επιβάλλει αυτές τις πολιτικές. Είναι αυτή η οποία λέει ότι μέχρι κάτω δεν είναι ανάγκη να βάζει προτεραιότητα τι ωφελεί τον κόσμο, αλλά τι ωφελεί το κέρδος, το κεφάλι. Αυτό δηλαδή που εμείς λέμε ότι επενδύουν εκεί που υπάρχουν κέρδη, όχι εκεί που υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να καλύφθουν. Εδώ έρχεται λοιπόν η λαϊκή συσπήρωση ενιαία, σε ένα ενιαίο μέτωπο, πανελλαδικό, και θέλει να δείξει ένα δρόμο αντίστασης, αγώνα, διεκδίκησης της ίδιας μας της ζωής, της καθημερινότητας. Ο καθένας έχει εδώ πέρα το δικό του μετερίζει που πρέπει να παλέψει και το όπλο που πρέπει να έχει είναι η πολιτική ενίσχυση του ΚΚΕ, που είναι ένα κόμμα που το διαβάλλουν από όλες τις πλευρές, από όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αλλά κανένας δεν μπορεί να πει κάτι για τις θέσεις που προβάλλει τόσα χρόνια. Δηλαδή τι να πει, για ποιο θέμα να πει, για το δικαίωμα στην εργασία. Μα αυτό είναι δικαίωμα, το λέει και το Σύνταγμά τους. Δικαίωμα στην εργασία υπάρχει, όταν στην περιοχή μας πάνω από 45 με 50% οι νέοι μέχρι 24 χρονών είναι άνεργοι. Υπάρχει το δικαίωμα στην εκπαίδευση, εάν δεν έχει φράγκα για φροντιστήρια
ή για ακόμη αν θέλετε και σχολεία τα οποία βρίσκονται σε άδειες συνθήκες από άποψη κτηριακών εγκαταστάσεων που πρέπει οι γονείς να βάζουν από την τσέπη τους χρήματα για τα απλά τα καθημερινά λειτουργίας ενός σχολείου, όπως είναι ας πούμε λέω εγώ το πετρέλαιο, η θέρμανση, τα τζάμια τα σπασμένα, οι φθορές, οι φυσιολογικές που μπορεί να γίνονται. Αν δεν υπάρχουν στις προτεραιότητές τους. Την ίδια στιγμή όμως δεν έχουν μειώσει στο ελάχιστο τις εισφορές που ζητάνε από ένα λαό, που τον ματώνουν κάθε μέρα. Με ευκαιρία το μνημόνιο, μιλώντας για μια ανάπτυξη, η οποία από ό,τι βλέπουμε και διαχρονικά δεν μας αφορά. Δέστε και στον τομέα της υγείας, που το ξέρω, βλέπετε κάποια καλυτέρευση σε όλη αυτή τη διάρκεια των χρόνων. Εάν κρίνουμε δηλαδή επίπεδα, θα δούμε ότι υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, τους καθημερινούς ανθρώπους, εμάς της διπλανής πόρτας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και εκεί πέρα, επειδή δεν έχουν αντίλογο, μπαίνει ένα στήρος αντικομουνισμός, γιατί σας το λέω, γιατί το βιώνουμε αυτό. Είστε οι καλύτεροι, έχετε διαχρονικά πολύ καλές θέσεις, έχετε παλέψει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα χίλια μύρια. Θέλετε για την εγκληματικότητα, θέλετε για τα αντιπλημμυρικά, θέλετε για τα σχολεία, θέλετε για την υγεία. Δεν υπάρχει άλλη παράταξη η οποία να έχει κάνει μια διαχρονική έτσι δράση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η μόνη κατηγορία η οποία μοστράρεται από πάνω, ναι, έχετε προτάσει, είστε καλοί, αλλά είστε κομμουνιστές. Εκεί, εμείς λέμε, επειδή είμαστε κομμουνιστές, έχουμε αυτή την επιμονή και το πείσμα, γιατί είναι το κόμμα της εργατιάς. Είναι το κόμμα του μικρού αγρότη, είναι το κόμμα του μικρού του επαγγελματία που παλεύει μόνος του να επιβιώσει. Είναι το κόμμα των νέων ανθρώπων που θέλουν όραμα για τη ζωή τους. Έχουμε τρόπο να τα κάνουμε αυτά, βεβαίως έχουμε. Και πρακτικά έχουμε. Αρκεί η επιλογή να είναι να λύνεις τέτοιες ανάγκες. Να βάζεις σε προτεραιότητα αυτό που απαιτεί η ίδια η ζωή μας. Έχουμε 2019, δεν έχουμε 1800. Ή βλέποντας εδώ κάποιους έτσι, που είναι κοντά στις ηλικίες της δικές μας, δεν είμαστε στο 1970 που υπήρχαν οι δυσκολίες. Τώρα η τεχνολογία έχει προοδεύσει, από λεφτά μαζεύουν φόρους μπόλικους και μέσα αν θέλετε από τα δημοτικά τέλη, τα οποία όμως ποτέ δεν μετακυλίονται στο να πηγαίνουν να ξαναγυρνά σαν ένα φυσικό έργο ανάγκης για την κοινωνία και τον τόπο. Και αυτό γίνεται διαχρονικά. Και έρχονται και πουλάνε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες, ενώ έχουν διατελέσει σε πολύ ψηλά πόστα της τοπικής διοίκησης. Δεν είναι χθεσινός κανένας από λάθος. Όπως δεν είμαστε κι εμείς χθεσινοί. Αλλά η πορεία τους έχει δείξει ότι δεν έχουν συμβάλει ούτε σε ένα λιθαράκι. Ή διάβαζα προχθές για την υπογειοποίηση ότι πάλεψε μία παράταξη μόνη της, τη στιγμή που στα δικαστήρια για την υπογειοποίηση του σιδηρόδρομου και του προαστιακού εμείς έχουμε κάτσει. Και ο υποφαινόμενος και πολλοί σύντροφοί μας που κάτσαμε στα δικαστήρια και κυνηγηθήκαμε για μια προσπάθεια που κάναμε να μην κοπεί η πόλη στα δύο. Δώσαμε τη μάχη για να μπορέσουν οι άνθρωποι να έχουν καλύτερες αποζημιώσεις για την γη τους, για την περιουσία τους, για τα σπίτια τους. Γι' αυτό κάτσαμε εμείς στο δικαστήριο. Πού ήταν? Σε ποια γραφεία έπρεπε να τους ψάξει κάποιος ότι κάνανε αιτήσεις ή κάναν παρεμβάσεις για να απαιτήσουν από το κράτος δήθεν να δώσει καλύτερες αποζημιώσεις? Πού βρέθηκα στις κινητοποιήσεις για την απώλεια που γίνεται στις μονάδες υγείας τοπικές που είχαμε εδώ πέρα, που συρρυκνώθηκαν σε μία και αυτό με τη μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που όσο και αν ακούγεται έτσι ωραία στα αυτιά, πληροφοριακά σας λέω ότι πληρώνουμε από την τσέπη μας, δηλαδή από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, τη λειτουργία της υγείας που την έχουμε ήδη πληρώσει με φόρους. Δεκάδες χρόνια τώρα. Και συνεχίζουμε και εξακολουθούμε και την πληρώνουμε. Και από την πίσω πόρτα, που είναι το ασφαλιστικό μας ταμείο, ξαναφέρουμε για να λειτουργεί μία μονάδα. Δεν είναι συρρήκνωση αυτή των παραγωγών? Το δικαιούμαστε έτσι, το ανεχόμαστε έτσι? Πού ήταν λοιπόν όλοι αυτοί όλα αυτά τα χρόνια? Αλλά επειδή έχουν ένα ενιαίο στην πολιτική τους, γι' αυτό και εμείς πρέπει ενιαία να απαντήσουμε σε αυτή την πολιτική, σουλατσάρουν ανάμεσα στις παρατάξεις με μια ευκολία, ακριβώς γιατί ταυτίζονται στο βασικό.
στο ότι δίθεν κάτι θα κάνουμε. Μα τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Και εμφανίζονται κάποια παραδείγματα για άλλους Δήμους που λένε ότι να έχουν κάνει κάποια πράγματα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όπου υπήρχαν κομμουνιστές δήμαρχοι από τη δεκαετία του, από τα μέσα της δεκαετίας του 70-74 μέχρι τη δεκαετία του 85, που γενικά οι κομμουνιστές δήμαρχοι ήταν η πλειοψηφία στους περισσότερους Δήμους, τα περισσότερα είναι υποδομή στο κίνημα. Και ήρθαν και τα βρήκανε έτοιμα και στρωμένα. Γιατί? Γιατί μπαίνανε πάντοτε η προτεραιότητα, αυτό που λέμε, των αναγκών. Υπάρχει από τους κομμουνιστές δήμαρχους εκείνης της εποχής το σχέδιο για την αποκομιδή των σκουπιδιών, για το θέμα της καθαριότητας. Πλήρες, ολοκληρωμένο, από μελέτες, όχι του ποδαριού. Κι όμως αυτά όλα θάφθηκαν, πήγανε, παραπέθηκαν στις καλέτες. Γιατί? Γιατί η καθαριότητα πηγαίνει για τον ιδιωτικό τομέα. Αποδίδει κέρδη. Και εκεί θα αναγκαστούμε να πληρώνουμε και για την καθαριότητα έξω από το σπίτι μας, έξτρα. Αυτή τη στιγμή δίνουμε κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στα ανταποδοτικά για την καθαριότητα. Όσοι παρακολουθούν το Δημοτικό Συμβούλιο θα δουν ότι δεν διαφέρουν σε τίποτα και μάλιστα το στηρίζουν είτε ψηφίζοντας πολλές φορές και τους προϋπολογισμούς και το οικονομικό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα, και την καθαριότητα την υλοποιούν περίπου με 7 εκατομμύρια, που είναι χρήματα που τα έχουν πληρώσει, έτσι, είναι ανταποδοτικά. Δεν λείπουν αυτή τη στιγμή 5 εκατομμύρια, 12 μαζεύουν στον προϋπολογισμό τους, έτσι αναλόγως. Καταναλώνονται τα 7, τα άλλα 5 και δεν έχουμε και καθαριότητα. Ναι, γιατί δεν έχουμε καθαριότητα. Γιατί το κράτος χρωστάει σε όλους μας χρήματα τα οποία δεν μας τα επιστρέφει με τη μορφή έργου. Έχει υπολογιστεί ότι ξεπερνάει, τουλάχιστον αυτό λεγόταν μέχρι το 2014, συγγνώμη, ότι ξεπερνούσε τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. 11 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους που τους έχουμε πληρώσει, τα έχουμε δώσει κανονικότατα, έχουν εισπραχθεί δηλαδή, και πρέπει με τη μορφή έργου να ξαναγυρίσει κάτω στο λαό. Και λέμε δρόμοι, σχολεία, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, προστασία αντιπυρική και χίλια μύρια. Τα πάντα και δεν έχουν. Και τι έχουν κάνει, στην Κέρδη, από τον Μπατούλη. Να μην πάμε πιο πίσω στους, δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους, του ΠΑΣΟΚ, τα μεγάλα στελέχη στην τοπική διοίκηση, που τι ψηφίζαν για να στηρίξουν τις κυβερνήσεις, φυσικά που πρεσβεύανε, ότι εντάξει ρε παιδιά, κρατήστε τα, αλλά πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Κρατήστε τα, μην τα δίνετε στον κόσμο, με δικιά τους συμμετοχή. Η δική μας το ίδιο. Τι έχουν ψηφίσει στα συνέδρια των Δήμων και κοινοτήτων των Πανελλαδικών. Έχουμε εδώ έναν φίλτατο τον κύριο Κώστα, που παρακολουθεί ως δημοσιογράφος μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια και μπορεί να τα επιβεβαιώσει, αν θέλετε, το τι ψηφίζουν. Και μετά έρχονται και λένε ότι θα φτιάξουν έργο, όταν οι ίδιοι έχουν βάλει με την ψήφο τους και έχουν βάλει πλάτη να μην δοθούν τα χρήματα πίσω στην τοπική διοίκηση. Και μιλάνε για ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Εις βάρος του κόσμου, έτσι, και θα γίνονται έργα αυτά τα οποία θα μπορούν πιθανά να τους αποδίδουν κέρδη. Και οπότε για το λαό είσαι μάιμου να φας τριφύλλη. Εμείς λέμε ότι αν δεν δώσουμε απάντηση εμείς οι ίδιοι, όχι αντιπρόσωποι. Εμείς θα είμαστε μαζί, εμείς συνεχίζουμε είτε από οποιοδήποτε πόστο. Αυτό άλλωστε 16 χρόνια δεν έχει αναιρεθεί. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι έχουμε ένα κριτήριο που τους ξέρουμε όλους, που τους έχουμε δει όλους, που μπορούμε και βλέπουμε ότι η ζωή μας μόνο με την ελπίδα δεν πάει μπροστά, γιατί και εκεί κάνουμε εμπόριο ελπίδα, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και η δράση αυτή πρέπει να είναι μια ενίσχυση δυνάμεων, πραγματικά λαϊκών, σε επίπεδο και Δήμου και Περιφέρειας και Κοινοβουλίου και Ευρωβουλής. Και αυτό γιατί? Γιατί έτσι θα δίνεται η δυνατότητα και να ξεσκεπάζεται μια πολιτική που βαθιά τραυματίζει στο σύνολό της τις ζωές μας, εμάς, των παιδιών μας, των φίλων μας, των γειτόνων μας, των συνεργών μας. Και από την άλλη μεριά να δημιουργήσει και η δύναμη εκείνη που θα τα αντιπαλέψει. Και θα είναι μακριά από συμβιβασμούς, μακριά από αυταπάτες, μακριά. Είναι εύκολα πράγματα, τίποτα δεν είναι εύκολο. Αν και για τον σκλάβο τίποτα δεν ήταν εύκολο, ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να ζήσει ελεύθερος. Αλλά όταν το αποφασίσει ένας λαός να το κάνει αυτό το βήμα, νομίζουμε ότι τότε μόνο μπορεί να κερδιθεί μια μάχη.
Και εδώ καλούμε να το δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί και να κάνουμε αυτό το βήμα ενίσχυσης, προσπερνώντας αυτές όλες τις κακές κασάνδρες που μιλώντας μόνο με έναν έτσι αντιπολιτισμό δεν μπορούν σε κάτι άλλο να σταθούν. Προσπερνώντας λοιπόν αυτό, να στηρίξουμε τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ που είναι γνήσια λαϊκά ψηφοδέλτια, βγαλμένα μέσα από τον κόσμο, από καμία ελίτ, από καμία διαπλοκή, από πουθενά πουθενά. Με μοναδικό κριτήριο, τη μάχη να καλυτερέψει η ζωή όλων μας, στο σύνολό της. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να το βάλει, να το τοποθετηθεί. Δηλαδή να μεταφέρετε κι εσείς τι είναι αυτό το οποίο... Α, συγκινήσουμε για την κουβέντα. Υπάρχουν και επιμέρους θέματα, τα οποία δεν τα παραβλέπουμε. Εγώ προσωπικά είμαι σπαλίτης εδώ της περιοχής, μισό αιώνα και βάλει. Λοιπόν, δύο προβλήματα αυτά που σου είπα. Εδώ στο διασταύρωση εκεί, εγώ προσωπικά 4 νεκρούς σήκωσα. Είναι 10. Πριν τώρα τελευταία ένα παιδάκι, κοιμόμουν στο σπίτι και βλέπω κάτι και πετάει από πάνω και λέω τι είναι, έπεσε καμιά κουβέρτα. Είχε χτυπήσει κάποιος, πήγε ένα αυτοκίνητο να το δοκιμάσει, ήταν συνεργείο να το δοκιμάσει αν το κάνει καλό. Έτρεχε, το δει στο παιδάκι μία, κάποιοι ξέρουν, ξέρω να το ξέρετε εδώ, μερικοί το ξέρουν περισσότεροι, και το είδα από κάτω από το παράθυρό μας, είναι το τελευταίο που είδα. Λοιπόν, δύο πράγματα. Διασταύρωση εκεί, φανάρια, συγγνώμη τώρα. Ναι, σε δηλαδή οι φανάρια είχαν σταματήσουν την άνοδο αυτή του δρόμου. Γιατί αν δεν ανέβεις από εδώ, δίπλα είναι ο Χασάπη με το κουμπαδάκι, κοιτάζει τα πάντα της κανένα, δεν βλέπει τίποτα. Και τι δίνει, εμάς εκτός στο δεύτερο. Τα νερά, μια εποχή τους. Κάναν από αυτή τη μεριά, όταν βρέχει, αλλά περάσει απέναντι. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει. Κατάλαβες τώρα τα σκουπίδια και τα υπόλοιπα, ας τα πάνε οι υπόλοιποι οι άλλοι. Εδώ, διάβω κι εγώ από τέτοιο. Ναι, αυτά τα πείτε εσείς. Με τα σκουπίδια σας είπα λίγο πριν, μπορούμε πιο άνθρωποι. Τα σκουπίδια είναι παντού, είναι. Αλλά γυρίσω εδώ στο παιχνίδι. Για να τα θέλουν να τα κάνουν. Λοιπόν, γίνεται, αυτό λέμε. Αν γυρίσω εδώ στο παιχνίδι. Που μας ναι. Αντί να διεκδικήσουμε πόρους και χρήματα από την ήδη εισπραθήσα φορολογία που τα έχουν μαζέψει ήδη, ξαναφορολογούν τον κόσμο ή τον ξαναβάζουν στην περιπέτεια και στην καθαριότητα είναι ακριβώς η λεγόμενη ανταποδοτική. Εγώ να σου πω το πρόβλημα που 14-12 εκατομμύρια που ξοδεύονται τα 7. Αν ξοδευτούν και τα 12, θα έχεις και καθαριότητα. Στη γειτονιά που μένω έχουμε πρόβλημα αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ότι είναι τα σκουπίδια μόνο αυτή που έχουν βάλει τρεις κάδους εκεί. Δεν είναι της γειτονιάς. Έρχεται ο εκείνος με παραπάνω με τα μάτια του. Ναι, η κόπεδο είναι εκεί, μπλάζει. Και δεν μπορούμε να ρίξουμε ούτε τα σκουπίδια μας. Τα κρατάμε μέσα στα σπίτια μας, να περάσει τη Δευτέρα και να πάμε τα βγάλουμε. Λοιπόν, την Παρασκευή δεν περνάνε να διαφύγουν τους κάλους και γεμίζει τίγκα. Και κάθομαι τη Δευτέρα εγώ και κάνω τον υπάλληλο του Δήμου και καθαρίζω τις σάντες από κάτω με αυτά που έχουν φάει οι γάτες και πήγα πάνω στον αντιδήμαρχο τον Πότη, ναι, μα, τέτοιο. Μέχρι τους κάδους, τα καπάκια, τα φτιάχνω εγώ, σπάμε και πάω και τα φτιάχνω με τα εργαλεία μου, κάθομαι και τα φτιάχνω. Λοιπόν, σημασία δεν είναι. Αυτό θέλω τον αφωνάξω εκεί, αλλιώς θα πάω για μια μέρα καταφορτηγού να το πληρώσω, θα πάρω τους κάδους και αυτό στο Δήμο, να τους αδειάζω εκεί και ας με πάνε μέσα. Το λέω αυτό, θα το κάνω. Και κάτι άλλο. Η οδός Σάμου έχει γίνει εθνική οδός. Νταλίκες, τριαξονικά, το ένα το άλλο, με το Λίτλ αυτό και με το άλλο τα ξυλουργικά εκεί. Λοιπόν, κάτι άλλο. Έχουν τα φύλλα τους, τις νταλίκες τους εκεί το καλοκαίρι, βάζουν τα ψυγεία και μου λένε κάτσε, κάτσε να ξεκουράσετε. Και όχι μόνο αυτό, είναι και κάτι σουρωμένοι νταλικέριδες, περνάνε φουλαριστή, χοροπηδάει η νταλίκα 30 τόνων νταλίκα και λες έγινε σεισμός. Αυτά να κοπούν, να βάλετε πινακίες όπως κάναμε κάτω εμένα στην Ανάκα, στη Φιλαδέλφεια, στην Ισίδα και συνονίζει ο Δήμαρχος της Παλαιαγραφίας με τους Αγίους Ναγίους και κλείσανε τους δρόμους και δεν μπορεί να περάσει νταλίκα από εκεί ούτε φορτηγό μεγάλο.
μόνο μικρά φορτηγά να παίρνουν. Να προστατεύσουν τον κόσμο από αυτό το πράγμα. Μια μικρή παρένθεση, να ξέρετε και στις άλλες περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλα σούπερ μάρκετ ή μεγάλες αποθήκες. Να στείλουν μικρά αυτοκίνητα. Τα φορτηγά τους πηγαίνουν αέρα πατέρα. Συμφωνούμε λοιπόν ότι πρέπει να... αυτό εννοείται. Να στείλουν μικρά αυτοκίνητα. Όχι με τρίτα αυτοκίνητα. Κωνσταντινούπολη και Σαλανταπόρο. Είμαι κάτοικος από το 1957. Μεγάλωσα, γέρασα και τα εγγόνια μου παίζουν ακόμα σαλάνες. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για μια πλατεΐτσα η οποία είναι απολωτριωμένη από το Δήμο, το ξέρουμε, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη αυτό το κομμάτι. Είναι αυτό που λέγαμε μπράβο, στην αρχή για τη λέξη υποδομές και μέσα στις υποδομές είναι και η διαμόρφωση χώρων. Αναρωτιέμαι πραγματικά, πόσο δύσκολο είναι να φτιαχτεί μια πλατεία για την Ελλάδα. Πού καλύπτονται, πίσω από τι, πίσω από την έλλειψη πόρων. Γιατί όμως, γιατί η πλατεία δεν έχει κέρδη. Είναι αυτό που, δηλαδή, όταν έχεις ασκέψει ότι πρέπει κάνοντας ένα έργο να έχεις και κάποιο κέρδος, δέστε στα διαφημιστικά τους, δηλαδή, ακόμη και για την αξιοποίηση της Πάρνηθας ή του καζίνο που πρόκειται να φύγει, λένε για κάποιο φτηνό εισιτήριο. Δηλαδή και στην πλατεία, αν τη φτιάξουνε, θα ζητάνε να πληρώνεις για να μπαίνεις. Παιδικές χαρές, μην το γελάμε αυτό το πράγμα. Δεν τα λέω για πλάτα. Σε πολλές χώρες ή στο πάρκο Τρίτσι, θα πληρώνουμε για να παίζουν. Στις αθλητικές δραστηριότητες, πληρώνουν για να παίζουν. Εδώ είναι η αλλαγή φιλοσοφίας που λέμε. Εδώ πάμε το ακριβώς τα ανάποδα. Ότι η πλατεία για μας είναι μια αναγκαιότητα. Και δεν είναι η αναγκαιότητα απλώς γιατί άντε να φαίνεται ωραίο. Είναι μια αναγκαιότητα γιατί υπάρχει ένας καλός εξαερισμός της περιοχής. Με μια σωστότερη υποδομή θα μπορεί να δίνει τη δυνατότητα και της απορροής υδάτων κάτω από αυτούς τους ελεύθερους χώρους. Με ένα συντελεστή δόμης που τον έχουν καταστρατηγήσει και τον έχουν καταστρέψει και έχουν καταστρέψει τεράστιες περιοχές εδώ στην πόλη μας ή δίνοντάς έτσι αλόγιστα από εδώ και από εκεί, δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά και εδώ κάτω στην νότια περιοχή εκμεταλλεύονται μεγάλοι ιδιώτες, εκμεταλλεύονται και πολλές εκτάσεις. Εμείς λέμε όχι. Εδώ πέρα πλέον είναι ο δημότης έχει την υπόθεση στα χέρια του. Και ο εργάτης είναι αυτός που θα γίνει το έργο μόνο και μόνο εάν αυτό μπορεί να, να του προσφέρει κάποιες ώρες ξεκούρασης, ανάπαυσης ή αν θέλετε ακόμη ακόμη και αυτό που είπα περιβαλλοντολογικής βελτίωσης του τοπικού κλίματος, περιοχής, το οποίο υπάρχει. Γιατί αυτό το κομμάτι που εμείς αυτά παλεύουμε. Γιατί αυτά βελτιώνουν την καθημερινότητα. Έτσι. Όπως ας πούμε με τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, ξέρετε ότι δεν είναι τοπικά τα προβλήματα, μια γειτονιά. Η καθαριότητα υπάρχει παντού. Τρίπιοι κάδοι, να μην μαζεύονται καθόλου. Αλλά καλύπτονται πίσω από την αδυναμία. Εδώ λοιπόν θα έρθουν να πατήσουν, αδυναμία χρημάτων, έλλειψη χρημάτων. Εδώ θα έρθουν να πατήσουν όπως κάνανε μέχρι σήμερα την περπατημένη, να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Το δέχονται αυτό. Αναγκαίο κακό, έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Δηλαδή λειτουργούν σαν διαχειριστές. Εμείς δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε έτσι. Εμείς θέλουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία θα αντιπολιτεύεται την κεντρική πολιτική. Η οποία τι λέει, δεν χρειάζεστε πλατείες. Ειλικρινά, αν τα μεταφράσεις ή τα κάνεις πιο λιανά, δεν λαϊκίζουμε όταν μιλάμε έτσι. Αυτοί λένε ότι για κάθε ευρώ που ξοδεύει το κράτος πρέπει να βγάζει κάποιο κέρδος. Εάν δεν βγαίνει κέρδος, δεν ξοδεύει κανένα ευρώ. Ναι, τα σκέτα μας το λένε χήμα, στο πρόσωπό μας το πετάνε. Άλλος λέει για ηλίου. Έχουν υποσχεθεί όλοι οι δήμαρχοι που έχουν περάσει, στα 19 χρόνια που έχουμε εδώ. Άρα έχουμε ξανασυναντηθεί, γιατί και εγώ 16 χρόνια. Αυτή την παιδική χαρά που έχουν υποσχεθεί όλοι οι δήμαρχοι. Θα ανέλαβε για μια στιγμή πρωτοβουλία ο σύλλογός μας εδώ πέρα, αλλά δεν ξέρω τι, δεν είδαν ανταπόκριση από εμάς, από όλους εμάς. Δεν ξοδεύουν δραχμή, δεν θα παρεθώ να σας το λέω, εάν πρόκειται να υλοποιήσουν ένα έργο που γιατί δεν θα μας πει το να σας το πω διαφορετικά. Θα πάμε απάνω να μπει μια παιδική χαρά να έχει να βάζεις μέσα ένα 5 ευρώ για να μπει το παιδί να παίζει. Χίλιες παιδικές αρέσει θα είχα. Να πληρώσει για να κάνει το παιδί. Αυτό ακριβώς λέμε. Εάν λοιπόν είχαν αυτή τη δυνατότητα, δεν είπαν εκείνοι, προς Θεού και μακριά και έξω από εμάς. Αλλά λέω, αν θέλει παιδική χαρά, θα πρέπει να την πληρώσει. Εκείνη η λογική. Δεν φτάνουν για αυτό τα χρήματα.
Δεν είχαν παιδικές χαρές, δεν τις κλείσανε γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας. Λοιπόν, για ποιο λόγο έγινε τόσο δύσκολο είναι δηλαδή να διατεθούν πόροι για να φτιαχτούν παιδικές χαρές? Δεν είναι. Πιστέψτε με, δεν είναι. Η λογική τους όμως δεν είναι εκεί. Τα χρήματα πρέπει να πηγαίνουν εκεί που θα αποδώσουν σε κάποιους κέρδους. Δέστε, μιλάει για τοπική αυτοδιοίκηση ή διοίκηση όπως τη λέμε εμείς, επιχειρηματία. Τι θα πει επιχειρηματίας διοίκηση? Εμείς καθόμαστε τώρα και μιλάμε για προβλήματα της καθημερινότητας. Μια επιχείρηση, τι θα κοιτάξει, να σου λύσει το πρόβλημα ή να βγάλει κέρδη? Τι σκέφτεται? Εγώ αν είχα λεφτά για παράδειγμα, θα ερχόμουν και θα έλεγα, άντε εδώ στην Αγία Άννα να φτιάξω 15 παιδικές χαρές και δεν πάει στην ευθεία, δεν κάνω τίποτα. Καταλάβετε λίγο το σκεφτικό. Εμείς όμως εδώ μιλάμε για πραγματικά, δεν είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής. Είναι θέμα επιλογής ταξικής. Ότι ο εργαζόμενος είναι ο δικαιούχος των πάντων, των πάντων. Και αν θέλει η πλατεία να γίνει, δεν θα κοιτάξει αν θα του δώσει χρήματα ή όχι. Θα την κάνει στην πλατεία, τέλος. Αλλά στο με δικά μας χρήματα δεν γίνονται αυτά. Το πώς θα σχηματοποιηθούν όλα, από εμάς θα εξαρτηθεί. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα πετύχει σαν, όχι σαν πείραμα, σαν αποτέλεσμα, όταν ο ίδιος ο λαός μπει στη δράση. Αν με επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, τώρα με το νέο εκλογικό νόμο, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα εκλεγούν από την πρώτη Κυριακή. Και στην πρώτη Κυριακή θα βγάλει, ας πούμε, ο καθένας από 5, 7, 8, 10 συμβούλους, λέμε τώρα και τελείωσε. Όταν θα πας μετά στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, με όποιον δήμαρχο, ας πούμε, εμείς λέμε ότι θα είμαστε εμείς. Πώς θα σπάσεις την αντίδραση αυτών που δεν θα θέλουν να σου ψηφίσουν κάτι για να το πετύχεις, ας πούμε, όπως είναι η πλατεία, γιατί εξυπηρετούν κάποια άλλα συμφέροντα ή έχουν άλλες πολιτικές σκέψεις στο μυαλό τους, θα τις σπάσεις με τη συμμετοχή του κόσμου. Εκεί λοιπόν έρχεται η γειτονιά και δεν μπορεί ο άλλος να ψηφίσει. Αυτό είναι η κινητικό. Όπως να τους τα κάνουμε καλοκαιρινά. Δεν είναι Πάτρα, είναι όπου είναι Πετρούπολη, Ιταλία, όπου υπάρχει. Γιατί, έρχεσαι σε σύγκρουση, είναι στην πολιτική σου σκέψη αυτή. Και αν μια περιφέρεια δυνατό το κουκουέ, γι' αυτό λέμε ότι έχει μια αλληλουχία που πάλι εκεί μπορεί να τους βάλει, θα μπορείς να έχεις και γρηγορότερο αποτέλεσμα. Εμείς γι' αυτό είμαστε σίγουροι. Το θέμα είναι να πιστεί ο κόσμος ότι αυτό γίνεται μόνο με τη δική του συμμετοχή. Και η λαϊκή συσπήρωση και το ΚΚΕ, αυτό έρχονται και ζητάνε. Δεν λέει βγάλεμε να σε σώσω. Α, οι σωτήρες τελειώσανε. Προπολού, δεν υπάρχουν. Ήθελα να πω κάτι. Το θέμα είναι το εξής. Ο κάθε ένας από εδώ και ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζονται, αντιμετωπίζει και με την κινητοποίηση των κατοίκων. Τι να την κάνει στην πλατεία, τι να την κάνει όταν δεν υπάρχει ανεργία 50%. Πρώτα λοιπόν ξεκινάμε από τα βασικά για την ανεργία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχολεία επανδρομένα και δεν υπάρχουν γιατροί. Αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι εγώ θα λύσω τα προβλήματα μόνος μου. Ας ξεκινήσουν, γιατί σε πολλές κινητοποιήσεις που γίνονται, πολλοί κάτοικοι εδώ πέρα που έχουν προβλήματα, δεν τους βλέπουν. Αν αυτή τη στιγμή σε μια γερή κινητοποίηση κατεβεί ο κόσμος κάτω, θα πετύχει και την πλατεία και το σωστό σχολείο και θα υποχρεώσει τον Δήμο να πάρει θέση για την ανεργία, θα πάρει θέση για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Αν δεν αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και περιμένουν να μας τα λύσει ο Μωυσής ή ο κάθε εθνοπατέρας, δεν μπορεί να τα λύσει. Θα τα λύσουμε εμείς οι ίδιοι και θα πούμε μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Όλα τα προβλήματα γίνονται με τη συμμετοχή του κόσμου. Αυτό ήθελα να πω εγώ, διότι το κάθε πρόβλημα μπορεί να λυθεί από εμάς. Βασίλη, ερχόμενος εδώ, μου λέει η γυναίκα μου, πέτσε το Βασίλη, γιατί λέει τελευταία έτσι έχουν αυξηθεί πολλοί υποψήφοι επιστήμονες και δύο γιατροί, Πατούλης, ο Ροκστάρ, ο Σκαταλίδης, Κάνος παλαιότερα στην Καλυθέα, ο Άρης Σταγιάννα και από τον υπόλοιπο χώρο. Εγώ βέβαια
έτσι έδωσε μια απάντηση, αλλά να ακούσω και τη δική μου. Που η επιστήμη του συμπληρώνει, αυτό εννοούσε. Το μέλλον. Ας αρχίσω από το τελευταίο σου σχόλιο, και είχα σκοπό στην αρχή να σου πω είμαστε πολλά χρόνια πριν έτσι υποψήφιοι, εν πάση περιπτώσει, να ξέρεις κάτι, ότι ο επιστήμονας είναι συνήθως και πρακτικά προέρχεται από τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα η τελευταία γενιά, δεν αφορά όλους, αλλά μια πλειοψήφια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όπως πρεσβεύω και εγώ μια κατηγορία τέτοιων ανθρώπων, δεν ξεχωρίζουμε την επιστήμη από την πραγματική δράση. Τα βάζουμε σε ένα ενιαίο, σε ένα αδιαίρετο, αν θέλεις έτσι, μοντέλο δράσης. Ταυτόχρονα δηλαδή με την επιστήμη σου να παίρνεις και την αντίστοιχη πολιτική σου θέση. Άλλωστε είναι καθήκον και της επιστημονικής κοινότητας να παίρνει θέση. Έχει όμως σημασία αν ασχολείσαι προς ποια κατεύθυνση και να, το τι θέλεις να βγάλεις μέσα ή να κάνεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εμείς επειδή είμαστε και μια παράταξη και ένα κόμμα πραγματικά της συλλογικότητας, ο επικεφαλής, ας το πούμε έτσι, είναι ο κατά συνθήκη ή ο κατά ανάγκη εκπρόσωπος μιας όμοιας σκέψης και δράσης. Δεν ταυτιζόμαστε με όλους τους υπολείπους, αλλά βάζουμε κριτήριο και την επιστημονικότητά μας, όπως και ο καλλιτέχνης, όπως και ο διανοούμενος, στην υπηρεσία, εμείς από την πλευρά μας, στην υπηρεσία των λαϊκών συμφερόντων. Γιατί από εκεί προερχόμαστε, από εκεί καταγόμαστε, οι ρίζες μας είναι αυτές. Είναι το ταξικό μας κριτήριο. Δηλαδή, δεν έχει σημασία και βεβαίως θα θέλαμε σε πολλές των περιπτώσεων και να υπήρχε και αυτή η δυνατότητα, και όπου υπάρχει το βάζουμε. Δες ότι δεν είναι μόνο, τουλάχιστον μιλάω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν είναι όλοι οι δικηγόροι ή οι μεγαλογιατροί ή οτιδήποτε. Καλά, μεγαλογιατρούς δεν έχουμε αντικειμενικά, ούτε μεγαλοδικηγόρους. Είναι εργαζόμενοι, είναι μέσα από βιομηχανίες, είναι μέσα από μικρούς επαγγελματίες, είναι. Δεν είναι σε αντίθεση η δικιά μας. Μπορεί να μοιάζει, αλλά δεν έχει σχέση. Δεν κάνουμε προσιλητισμό ή προσέλκυση με βάση το πρόσωπο. Στο κάτω-κάτω της γραφής, χαριτολογώντας, θα υπάρχουν και πιο όμορφοι πιθανόν υποψήφοι και να μας κερδίσουν στα σημεία των καλλιστείων. Εμείς δίνουμε τη μάχη στην πολιτική μας θέση και ο επιστήμονας θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ταγμένος εκεί. Το αν επιλέγεται, συγγνώμη, σαν πρόσωψη, δεν είναι θέμα βιτρίνας καθόλου. Είναι θέμα συμμετοχής ενιαίας ολονών. Όλοι το ίδιο. Και εμείς θεωρούμε, και εγώ προσωπικά, τον εαυτό μου εργαζόμενο, γιατί τι άλλο να μπορώ να είμαι. Δεν είμαστε ούτε παραγωγή πλούτου, ούτε τίποτα. Όσο μάλλον, αν θες εσύ να μας πεις τη γνώμη σου, για να μην πω για τους άλλους, έτσι, είπα λίγο απολογητικά. Είπα ότι πρέπει και η εργατική τάξη να ανεβάσει στροφές. Εάν εσύ αν το θεωρείς τον γιατρό πιο πολύτιμο, ας ανεβάσει στροφές η εργατική τάξη και έχει εκπρόσωπο αυτή, αν ενδιαφέρεται για κάποιο άλλο. Μπορείς όμως να παλέψεις σαν επιστήμονα στον τομέα της υγείας, το να υπάρχει καλύτερη υγεία για το σύνολο της κοινωνίας. Έτσι, αλλιώς θα ήταν όλοι οι δικηγόροι νομικοί που θα ασχολιόντουσαν με το αντικείμενο. Να ξέρετε, στην κοινοβουλευτική τους δημοκρατία, είτε είναι σε τοπικό επίπεδο, είτε σε κεντρικό επίπεδο, από παλιά με μια παράδοση ξεκινούσε η οικογενειοκρατία, από ένα σημείο και μετά πέρασε σταδιακά να είναι από ψηλά κοινωνικά στρώματα. Τη σούπα τους τη χαλάνε λίγα κόμματα και μεταξύ αυτών, μάλλον ένα κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, από τα χαμηλά στρώματα. Τι σημαίνει αυτό? Και επιχειρούν και μέσα από αυτές τις αναδιάρθρωσεις οικονομικά ισχυροί να διαφεντεύουν στα κοινοβούλια. Πάρτε το κοινοβούλιο της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Αμερικής. Τι, υπάρχουν φτωχοί κοινοί εργάτες μέσα? Και η Ελλάδα είναι η συγκυρία ότι έχει ένα ισχυρό, βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι. Και δεν είμαστε όλοι υποψήφοι επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, ας πούμε, γιατροί λόγω. Έχουμε και εργαζόμενους και μάλιστα πολύ αξιόλογους στο δικό του τομέα. Και δεν στερείται και η επιστήμη, ίσα ίσα κερδίζει η επιστήμη συνολικά, όταν οι επιστήμονες τάσσονται με το πλευρό του λαού.
να μην πω για πρέα, για τέτοια δεν έχει αξία τώρα, αλλά τέτοιου τύπου. Μαζί του, μέσα στο λαό και όχι ενάντια στο λαό. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό, πιστέψτε μου. Ο Μάρκος. Από ένα παράδειγμα νομίζω θα ενισχύσει την αντίληψη γιατί πρέπει στις εκλογές αυτές να μπουν ενισχυμένοι οι συνδυασμοί της λαϊκής συσπήρωσης στους δήμους, συνολικά, στις περιφέρειες και βεβαίως στην Ευρωβουλή, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Οι 6 κομμουνιστές δήμαρχοι που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα έχετε διαβάσει εφημερίες, θα έχετε παρακολουθήσει τηλεόραση, έχουν κάνει μια σειρά έργα. Δεν θα καθίσω να κάνω απολογισμό, θα θυμίσω μόνο μια περίπτωση. Ο δήμαρχος Πάτρας, κομμουνιστής δήμαρχος, πήρε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της παραλίας, χιλιόμετρων, όχι μέτρων, το οποίο ήταν σκουπιδότοπος, βάλτος κτλ. Με τη λαϊκή συμμετοχή από ξηρέτσου βάλτους, το καθάρισε μαζί με τους δημοτικούς υπάλληλους κτλ. Και το μετέτρεψε ένα χώρο περιπάτου και παιδικής χαράς. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Θα συρθεί στα δικαστήρια. Δεύτερο. Είμαστε εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νεολαία, νοικοκυρές. Τα προβλήματα χιλιάδες. Όλοι αγανακτούμε και όλοι σε κάποιο βαθμό αντιδρούμε για τα προβλήματα αυτά. Τα προβλήματα είναι αποτέλεσμα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κεντρικών κυβερνήσεων όλων των τελευταίων χρόνων που έρθει. Και φυσικά νομαρχίας και των δημοτικών αρχών. Πώς θα μας φαινότανε αν κάναμε μία ανάπαυλα στην αγανάκτησή μας και στον αγώνα και πηγαίναμε και ψηφίζαμε στο επίπεδο του Δήμου το Α καλό παιδί ή το Β καλό παιδί ή αυτόν που είναι νέος ή αυτόν που λέει πολλά. Θα χρηστεύαμε πρώτα-πρώτα την αγανάκτησή μας και τον αγώνα που κάναμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα να βελτιώσουμε πτυχές της ζωής μας και συνολικά της ζωής μας. Συνεπώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η μάχη των τριπλών εκλογών. Και θα πω γιατί βλέπω και πολλούς σας προμάλληδες. Όχι. Όχι, όχι. Εντάξει, τώρα θα μας κυνηγήσουν τα παιδιά μας. Πετάξουν παπούτσια τα παιδιά. Και μερικές συναδέλφισες πεθαμένα μαλλιά και καλά κάνουν. Και βαλίξα. Θα πω το εξής. Τον αγώνα που έκανα το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι συνταξιούχοι ενάντια στη λέλαπα των περικοπών από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Μην ξεχνάμε και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΠΑΣΟΚ και την Δημοκρατία και βεβαίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μπορεί να μην ανατρέψαμε αυτή την πολιτική, αλλά το ότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκα, ξέρουν οι συνταξιούχοι τι σημαίνει. 300 ευρώ θα κάναμε, θα πάνε πιο κάτω οι συντάξεις. Βεβαίως ο νόμος Κατρούγκαλου δεν καταργήθηκε και είναι σαν λαιμοτόμος πάνω από το λαιμό μας. Και βεβαίως πρέπει να συνεχίσουμε αυτούς τους αγώνες. Η αλλαγή της πολιτικής κυβέρνησης για τις συντάξεις κυρίας, αυτό το παράδειγμα πράγμα που άφηνε άντρες, γυναίκες κυρία και μερικούς άντρες, γιατί φεύγουν οι άντρες συνήθως πιο γρήγορα. Τους άφηνε χωρίς τα μέσα προς το ζήν. Θέλουν τροπολογία και κάπως βελτιώνει την κατάσταση. Μην νομίζετε, από τα 150 ευρώ θα πάει 300 ευρώ. 310 ευρώ η σύνταξη. Το ανώτερο. Μην νομίζετε. Και οι 120 δόσεις, αυτό που θα κάνει, παρά τις συμπληγάδες που έχει βάλει. Για να εξυπηρετούν τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά που χρωστάνε. Ήταν αποτέλεσμα αυτών των αγώνων, όλων των εργαζομένων και των συνταξιών. Θέλει πολύ περισσότεροι συνταξιούχοι να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα και να θυμίσω και τον αγώνα τον μεγάλο που κάναμε και συνεχίζουμε. Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και για την τριτοβάθμια, για το κέντρο υγείας εδώ Χαρνών. Είπε ο Βασίλης τι κάνουν. Πήραν το ΙΚΑ, το πήγαν απέναντι σε κτίριο του δημοσίου, έτσι. Βάλαν και την ιδιωτική, την ΑΕΜΗ, την πολυκλινική που λέγανε, η οποία ιδιωτικού δικαίου είναι. Και επειδή είχε ελλείμματα, τη χρηματοδοτούταν από το Υπουργείο Οικονομικών του Κρατικού Προπολογισμού και λέει: εδώ, να βάλουμε το χέρι στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία πληρώσαμε, πληρώνουν όλοι οι εργαζομοί και πληρώνουν και οι συνταξιούχοι. Μην ξεχνάμε, πληρώνουμε 6% στην κύρια και 6% στην επικουρική σύνταξη. Από 4% που ήταν στην κύρια και 0% στην επικουρική εψίριζα. Άρα, συναδέλφοι και συνάδελφοι, μην ακυρώσουμε αυτόν τον αγώνα. Όχι στο επίπεδο προσωπικό.
ηθικό, μην πάνε και ψηφίσουν οι συνδυασμούς άλλων παρατάξεων που είναι συνυπεύθυνοι για την κατάσταση που φτάσαμε σήμερα ή κομμάτων που μας οδήγησε αυτή την κατάδεια. Γιατί πρόκειται περί κατάδεια σήμερα που ζει η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Αλλά πρέπει να πρωτοστατήσουμε στο επίπεδο της οικογένειας, των κοινωνικών γνωριμιών που έχουμε για να βγουν πιο ενισχυμένοι οι συνδυασμοί της λαϊκής εισπύρωσης και βεβαίως το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Όπως η Τουρκία είναι, ήταν εκλογές, δημοτικές εκλογές αυτά τα τελευταία. Έχουν ακόμα. 80 εκατομμύρια κόσμο σε ψήφισε. Ένα κομμουνιστή βάλανε σε ένα μέρος. Είναι ο καλύτερος δήμος, όχι ένας. Ο καλύτερος δήμος της Ευρώπης, ο καλύτερος δήμαρχος. Σε ένα μέρος, δεν ξέρω ποιο μέρος. Πάντως, σε συνέχεια πολλών πραγμάτων έτσι που μπαίνουν εκεί. Να ρωτήσω κάτι έτσι από την εκλογή. Η Σελήνα τη γεννή με τι κριτήριο την πήρε. Πιστεύουμε ότι είναι αριστερή αυτή η γυναίκα. Σελήνα τη γεννή. Τώρα για σε προσωπικό επίπεδο για τη Σελήνα πρώτα. Εγώ το μόνο που είπα είναι ότι είναι συνεργαζόμενοι. Ήταν πάντοτε κοντά στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν έχει εκφράσει ποτέ ούτε μια αντικομμουνιστική δράση. Αλλά να ξέρετε ότι κάθε φορά που κάποιος πάει να συνταχθεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η πρώτη δουλειά που γίνεται είναι σε προσωπικό επίπεδο να τον δάψω. Μην νομίζετε ότι υπάρχουν πια όνομα και θα τραβήξει κόλπο. Δεν πάμε με αυτή τη λογική. Όχι εμεί δεν πάτε, αλλά ο λαός πηγαίνει και ξέρετε τι γίνεται. Ξέρουμε την καφαντάρη, ξέρουμε την κάνη. Δεν έρχεται από το πουθενά μπροστά σε αυτά να μπει δηλαδή μέσα σε ένα ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Η προσωπικότητα είναι βγαλμένη με την ίδια τη δράση. Τα έχουν ψηφίσει αυτά, τα έχουν αποδεκτεί. Μην νομίζετε ότι σε άγνοια του είναι όλα αυτά. Αυτός έχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Που λες και για τα πεζοδρόμια, για να σου απαντήσω. Είναι λοιπόν, είναι σε μια εποπτεία. Αυτή η λεγόμενη εποπτεία περιορίζει σε τι, την εισπραξιμότητα των οφειλών. Εδώ έχω να σας πω και τούτο, ότι οι πληστηριασμοί περνάνε στην κυριότητα των Δήμων και μέχρι 500 ευρώ, νομίζω λίγο πάνω να το κάνουν στο χιλιάρικο, μπορεί να βγαίνει σε πληστηριασμό. Μέχρι 500 ευρώ είναι. Δεν έχει τώρα είναι σε 500 ευρώ. Κουβεντιάζεται να πάει στα 700 ή στα 800. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι Δήμοι, με βάση αυτόν τον προϋπολογισμό, δημοσίως ο Δήμος εδώ πέρα, στην λογική του δεν έχουμε χρήματα ή οτιδήποτε, μπήκαν στη λογική της εισπραξιμότητας. Άρα τους πληστηριασμούς τους αποδέχονται και δυστυχώς όχι μόνο η δική μας η Δήμη, αλλά όλοι οι Δήμοι εκτός από εκεί που υπάρχουν κομμουνιστές υποψήφοι. Είναι ενιαίο και από τον κύριο Πατούλη, όπως εμφανίζεται, ένα ρόλο του ενός επιστήμονα ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα, και από όλους τους υπολείπους πλην των δημάρχων των κομμουνιστικών που εκπροσωπούν σαν κομμουνιστικό κόμμα μέσα στις δημοτικές διοικήσεις. Εκεί πέρα λοιπόν είναι και ο μηχανισμός αντίστασης. Το αν θα έχει ένα Δήμο αρρωγό που θα συμπαραστέκεται στα λαϊκά προβλήματα, στις λαϊκές ανάγκες, αυτό που λέμε, στο πρόβλημα που βγαίνει, ή θα τον έχεις απέναντί σου. Μέχρι σήμερα έχετε δει ότι τους έχετε διαρκώς απέναντί σας. Είναι στη λογική της νομιμότητας, είναι στη λογική ότι τι να κάνουμε έτσι λέει ο νόμος. Οι κομμουνιστές λένε ότι νόμος είναι ότι είναι το εργάτη. Και αυτό θα παλεύουμε. Και με μια επισήμανση με αυτά που είπε ο σύντροφος και συνάδελφος Μάρκος, συνάδελφοι δεν είμαι, δεν είμαστε γιατροί. Εγώ τσαγκάρισα. Όχι, είσαι συναγωνιστής. Τσαγκάρι. Συναγωνιστής. Πρόεδρος, έστω, άντες το λοιπόν, σε μια προέκταση αυτών που υπόθηκα τώρα, είναι ότι πραγματικά έχουν δοθεί μάχες που, αν δεν τις ξέρει και ο κόσμος, τα χρεώνει, και θα σου πω για τα πεζοδρόμια, δεν το έχω ξεχάσει, τα χρεώνει ότι κάποιος μας τα χαρίσει, τίποτα δεν έχει χαριστεί. Αν λοιπόν παροπλήσουμε ή κατεβάσουμε τις ασπίδες μας και τα όπλα μας στη μάχη για να κερδίσουμε καθημερινά αυτά που δικαιούμαστε, θα είμαστε πολύ εύκολος στόχος για να μας μασίσουν. Για τον Δήμαρχο λοιπόν των Αγίων Αναργύρων που λες τώρα και που βρίσκει τους χώρους, το να φτιαχτούν πεζοδρόμια, σας είπα και πριν
ότι δεν είναι και τόσο μεγάλες δαπάνες και ούτε και πιθανά κέρδη, αλλά δεν ξέρω ακριβώς να σου απαντήσω, αλλά φοβάμαι μήπως είναι στα πλαίσια κάποιων σχεδιασμών που κάνουν να αναβαθμίσουν κάποιες περιοχές για να τις κάνουν εμπορικά κέντρα. Τώρα η Οντόη, ξέρεις, τα βροσιλία μου και τα μικρά από εκεί πάνω. Αυτά. Δεν μπορεί να περάσει. Έλα σε κανένα περάσει. Δεν μπορούσα και έναν αργύρο. Δεν μπορούσα να το πούρνω, αλλά περάσει. Δεν μπορούμε να περάσει. Δεν μπορούσα και έναν αργύρο να πας από την πλατεία να περπατήσει γύρω γύρω, θα δεις ότι σχεδόν το 80% των καταστημάτων είναι κλειστά. Σημαίνει δηλαδή ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων δεν έχει παλέψει για το βασικότερο. Ή με την πολιτική του καταδικάζει κόσμο αυτό που λέγαμε πριν πάλι στην ανέχεια. Δεν μπορώ πρώτα να έρχομαι να σε καταστρέφω ή να στηρίζω πολιτικές που σου κάνουν κακό και μετά να έρχομαι να σου πετάω ένα πεζοδρόμιο ή μια πρασιά έξω. Μα είναι ανταποδοτικά, αν τα ζητήσει από τους πολιτικούς, θα τα πληρώσουν. Είναι ανταποδοτικά τα πεζοδρόμια. Όλοι κάθε τραγική. Λέμε λοιπόν, έργο ουσίας είναι αυτό που λύνει προβλήματα της καθημερινότητας που εργαζόμαστε. Αυτό θα είναι η μάχη για ενάντια στην πολιτική που γεννάει την υγεία, ενάντια στην πολιτική που γεννάει την εκμετάλλευση, ενάντια στην πολιτική που την υγεία τη μετατρέπει σε ανάλογα με το βαλάντιο σε ιδιωτική ασφάλιση που στρέφουν τον κόσμο, ενάντια στην πολιτική που καταστρέφει ή τις συντάξεις, ενάντια στην πολιτική που τα παιδιά στα σχολεία τα βασικοποιεί και τα κατατάσσει ίσα για να βγαίνουν με μια δεξιότητα και τίποτα παραπάνω, καμία μόρφωση, ενάντια στην πολιτική που τα πανεπιστήμια και τους επιστήμονες, να μην τους θεωρεί επιστήμονες, αλλά θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους για μεταεκπαιδευτικά προγράμματα και πάει λέγοντας. Είναι υποκριτές, σπέρνουν αυταπάτες στον κόσμο ότι οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες είναι ίσες. Εμείς λέμε από την άλλη μεριά μία ισότητα και μία ευκαιρία ενιαίουμε όλοι αυτή το αγώνα για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Για μια καλύτερη ζωή και για μας. Προλαβαίνουμε και για μας και για τα παιδιά μας. Να βάλουμε φραγμό σε αυτές τις πολιτικές. Το έχουμε ανάγκη γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες. Δεν μπορούμε να παραδοθούμε, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω.